Τώρα χαίρομαι πάρα πολύ για αυτό το εύχος της θεοδρομίας. Στην αρχή είχαμε την γνώμη, η Συντακτική Επιτροπή, να αφιερώσουμε στον Γέροντα, τον Άγιο Παΐσιο τώρα, ένα μικρό μέρος του περιοδικού. Λέει να βάζαμε 3-4 άθρα και το υπόλοιπο περιοδικό να είχε την συνηθισμένη του ύλη, όπως έκαναν και πολλά άλλα περιοδικά. Πολλά άλλα περιοδικά αφιέρωσαν 2-3 άθρα στον Άγιο Παΐσιο και έβαλαν και την υπόλοιπη ύλη. Αλλά όταν είδα εγώ την ύλη που μας είχε φτάσει και την ύλη που υπήρχε, σκέφτηκα πως θα ήταν πολύ καλύτερο να αφιερώσουμε όλο, άξιζε να αφιερώσουμε όλο το τεύχος στον Άγιο Παΐσιο. Και όταν είδα το αποτέλεσμα, πραγματικά ένιωσα πολύ μεγάλη χαρά, διότι όπως θα διαπιστώσετε όσοι παίρνετε τη θεοδρομία, αλλά και όσοι θα ακούσετε τώρα από την σύντομη παρουσίαση που θα σας κάνω εδώ, θα δείτε ότι το τεύχος αυτό είναι πολύτιμο. Δίνει πολύ καλή εικόνα του Αγίου Παϊσίου, όπως σας είπα και πολλά άλλα περιοδικά έχουν αφιερώσει, έχουν αφιερώματα στον Όσιο Παΐσιο, αλλά το δικό μας νομίζω ξεχωρίζει. Ξεχωρίζει για δύο λόγους. Εν πρώτης, γιατί είναι πλούσιο σε ύλη, βάλαμε και ένα τυπογραφικό παραπάνω από τα άλλα τεύχη, γιατί δεν μας έπαιρνε. Και για να μην κόψω, βγήκε λίγο μεγαλύτερο. Και γιατί είναι πολύ πλούσιο σε ύλη και ποικίλει ύλη, αλλά και διότι έχει ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που ταιριάζει στη γραμμή της θεοδρομίας, παρουσιάζει ιδιαίτερα τον Άγιο Παΐσιο ως ομολογητή και ως αγωνιστή της Ορθοδόξου πίστεως, όχι μόνο σαν έναν ασκητή, χαρισματούχο, Άγιο, με πολλά χαρίσματα, τον παρουσιάζει όμως και ως ομολογητή και αγωνιστή της Ορθοδόξου πίστεως. Και θα σας κάνω τώρα μία σύντομη ξανάγηση στο περιεχόμενο. Το πρώτο άρθρο είναι το δικό μου, του εκδότου, ο Όσιος Παΐσιος ο Αγιορείτης, 1924-1994, 70 ακριβώς χρόνια έζησε ο Άγιος Παΐσιος, νεότερος από μένα πέθανε, 24-74, εγώ ήδη είμαι 74. Ο Όσιος Παΐσιος, ηλικία 70 ετών, εκοιμήθη 24-94. Πώς είπατε? Ναι. Σχετικός νέος, διότι το όριο της ηλικίας τώρα έχει αυξηθεί. Δεν έφυγε νέος, εμείς είμαστε... Εγώ περίμενε γύρω στα 80 να ήταν. 70. Η σημασία του για την ορθόδοξη πίστη και ζωή. Τώρα, εγώ δεν θέλω να επενέσω τα γένια μου, το δικό μου άρθρο. Θα σας διαβάσω μόνον τις επιμέρους ενότητες. Μία ενότητα είναι ασκητική Ανατολή και ηλιστική Δύση. Στη Δύση έχουμε την ύλη, τον ηλιστικό τρόπο ζωής. Δεν έχουν εκεί ασκητάς, ούτε αναδεικνύουν ασκητάς Αγίους. Εκεί έχουν καλοθρεμένους πάπες και ασκητάς. Εμείς έχουμε ασκητάς εδώ και είναι στη γραμμή ηλιστική Δύση, ασκητική Ανατολή. Και αυτό επιβεβαιώνει, η δεύτερη ενότητα είναι, ο Όσιος Παΐσιος διαψεύδει τον εκδυτικισμό της Ελλάδος. Είναι πολύ χαρακτηριστική αυτή η ενότητα, διότι σε ένα άλλο μικρό μου βιβλίο που σας παρουσίασα παλαιότερα για το 21, το προδομένο 21, έδειχνα εκεί ότι δικοί μας αναλυτέ, πολιτιολόγοι και άλλοι, καμαρώνουν και καυχόνται ότι η Ελλάδα έχει πλέον εκδυτικιστεί. Έχουμε γίνει πλέον δυτικοί, Ευρωπαίοι. Και καμαρώνουν γι' αυτό. Μετά από το 1821, λέει, έγιναν πολλές προσπάθειες να κολλήσει η Ελλάδα στην Ευρώπη, να εκδυτικιστεί. Υπήρξαν αντιδράσεις, ιδιαίτερα από την Εκκλησία, από τον κλήρο, αλλά τελικώς τα καταφέραμε, λένε οι ειδικοί. Η Ελλάδα είναι Δύση. Ανήκομενη στην Δύση, ακόμη και πολιτική μας το έλεγα. Ο Άγιος Παΐσιος το διαψεύδει. Ο Όσιος Παΐσιος διαψεύδει τον εκδυτικισμό της Ελλάδος. Ο Όσιος Παΐσιος δείχνει ότι εδώ στην Ανατολή βγάζουμε ασκητάς. Βγάζουμε όχι φιλοσόφους και επιστήμονες, βγάζουμε αγίους, βγάζουμε οσίους. Η τρίτη ενότητα του δικού μου του άρθρου είναι ότι ο Όσιος Παΐσιος επέκρινε τα ανοίγματα του Αθηναγόρα προς τον παπισμό και τον οικουμενισμό. Έχει αποσπάσματα ελάχιστα
τα οποία ο Άγιος Παΐσιος επέκρινε, και αυτό είναι μια διάψευση του εκδυτικισμού της Ελλάδος, επέκρινε τα ανοίγματα που έκανε ο Αθηναγόρας προς τον παπισμό και τον οικουμενισμό. Έλεγε το χαριτωμένο εκείνο ότι ο Αθηναγόρας αγάπησε μια ξένη γυναίκα, τον παπισμό, γιατί η Ορθοδοξία είναι σεμνή, δεν είναι φανταχτερή. Και ο Αθηναγόρας αγάπησε μια ξένη γυναίκα, και εγώ είπα συμπληρώνοντας πως ο Βαρθολομαίος τώρα αγάπησε πολλές ξένες γυναίκες, και τους Ιουδαίους και τους Μουσουλμάνους και όλους τους αγαπάει τώρα. Εκείνος αγάπησε τον παπισμό, ο Βαρθολομαίος τις αγάπησε όλες αυτές τις ξένες τις γυναίκες. Σε μια τέταρτη ενότητα λέω οι εκδηλώσεις στην Σουρωτή κατά την πρώτη εορτή της μνήμης του Οσίου Παϊσίου. Και εδώ ασκώ μια κριτική, ενώ όλοι χαρήκαμε και επαινώ το ότι ο Όσιος Παΐσιος κατετάγει στους Αγίους, αλλά έγιναν κάποιες εκεί εκδηλώσεις που δεν θα έπρεπε να γίνουν, και το γράφω μέσα, δεν λέω όνομα, αλλά παραδείγματος χάρη στον χαιρετισμό που έκανε η Αγία Καθηγουμένη απευθυνόμενη προς τον Βαρθολομαίο, είπε ότι συνεχίζεται Παναγιώτατε να ορθοτομείτε των λόγων της αληθείας. Συνεχίζεται να ορθοτομείτε, δηλαδή ο Βαρθολομαίος συνεχώς ορθοτομεί των λόγων της αληθείας. Μα τα αντίθετα έλεγε ο Παΐσιος. Τιμούσαν τον Παΐσιο και οι γερόντες έλεγε τα αντίθετα από την κριτική που κάνει ο Άγιος Παΐσιος στον Βαρθολομαίο και στον Αθηναγόρα. Συνεχίζεται, και γράφω εδώ ότι κανονικά δεν θα έπρεπε να κληθεί ο Βαρθολομαίος σε αυτή την εορτή. Θα μπορούσε μετά από την Αγιοκατάταξη να μην έρθει ο Βαρθολομαίος. Γιατί να έρθει εδώ για να τον επιβραβεύσει ο Παΐσιος, αφού τον κατηγορεί ο Παΐσιος? Γιατί λοιπόν κάλεσαν? Ήταν ένα είδος προσβολής του Αγίου Παϊσίου. Αυτόν τον οποίον κατηκρίνει ο Όσιος Παΐσιος, αυτός ήρθε εδώ και τον τιμήσαμε. Τον ετοίμησε και η Ιγουμένη, τον ετοίμησε και ο τοπικός επίσκοπος. Λέω εδώ οι εκδηλώσεις στην Σουρωτή κατά την πρώτη εορτή της μνήμης του Οσίου Παϊσίου. Και στη συνέχεια σε μια πέμπτη ενότητα άλλα αξιομνημόνευτα γεγονότα από την αντιαιρετική και ομολογητική δράση του Οσίου Παϊσίου. Έχω συλλέξει από τον βίο του ορισμένα άλλα γεγονότα που δείχνουν πως ομολογητής ήταν ο Άγιος Παΐσιος. Και μια έκτη και τελευταία ενότητα πολύ ενδιαφέρουσα είναι, όχι η πρώτη τελευταία, η ανάδειξη πολλών Αγίων τον 20ο αιώνα είναι θεϊκό σημάδι. Δεν έχουν στη Δύση Αγίους. Το ότι εδώ τον 20ο αιώνα αναδείξαμε τόσους Αγίους δείχνει ότι εδώ υπάρχει χάρη του Θεού. Και εδώ αναδεικνύει ο Θεός τους Αγίους, δεν τους κάνει ο Πάπας με δικαστήρια. Ο Θεός με τη χάρη αναδεικνύει άφθαρτα σκηνώματα Αγίων, κάνει θαύματα με χαρισματούχους Αγίους, και μνημονεύω εδώ τους περισσότερους από τους Αγίους του 20ου αιώνα. Τους έχω βάλει με χρονολογική σειρά στη σελίδα 181, Οσία Μεθοδία η Ενκυμόλο, Άγιος Νεκτάριος Πενταπόλεως, Όσιος Αρσένιος ο Καπαδόκης, Άγιος Νικόλαος Πλανάς, Όσιος Ιλουανός ο Αθωνίτης, Όσιος Σάββας ο Εγκαλύμνο, Όσιος Γεώργιος Καρσλίδης, Όσιος Άνθιμος ο Εγχείο, Όσιος Νικηφόρος ο Λεπρός, η Οσία Σοφία της Κλεισούρας, ο Ιερωμάτης Φιλούμενος στα Ιεροσόλυμα, Όσιος Παρφύριος ο Καυσοκαλυβίτης και Όσιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. 13 Αγίους, και γράφω στη συνέχεια, η παρουσία όντως τόσων Αγίων κατά τον 20ο αιώνα και η σύνθεση της ομάδος οδηγεί σε σημαντικές επισημάνσεις. Πρέπει καταρχήν να παρατηρήσουμε ότι αναφέρονται μόνο οι ελληνικής καταγωγής Άγιοι, ενώ υπάρχουν Άγιοι τον 20ο αιώνα και σε άλλες ορθόδοξες εκκλησίες, ιδιαίτερα μάρτυρες, οσιομάρτυρες και ιερομάρτυρες στις χώρες όπου επευλήθη σχεδιασμένα και εκεί ο άθεος κομμουνισμός. Η πρώτη επισήμαση είναι ότι αν εξαιρέσει κανείς τον Άγιο Νικόλαο Πλανά, όλοι οι άλλοι Άγιοι είναι μοναχοί και εκ μοναχών. Ακόμη και ο Άγιος Νεκτάριος εκ μοναχών προέρχεται και θεωρείται ο αναγεννητής του γυναικείου μοναχισμού με τη γυναικεία Ιερά Μονή που ίδρυσε της Αγίας Τριάδος στην Αίγινα. Και εδώ δέστε τώρα την παρατήρηση, εγώ χάρηκα που μου ήρθε, κανένας εκκλησιαστικός αξιωματούχος
πατριάρχης, αρχιεπίσκοπος, επίσκοπος επαρχιούχος μεταξύ των Αγίων και κανένας επίσης οικουμενιστής. Κανένας δεσπότης, επαρχιούχος και κανένας οικουμενιστής. Μοναχοί Άγιοι. Αυτό δεν είναι τυχαίο, είναι που εκ μοναχών αναδεικνύει ο Θεός Αγίους. Αυτό σημαίνει ότι η αγιότητα βλαστάνει, αναπτύσσεται και καρποφορεί σε περιβάλλον σωματικής κακοπαθίας, παντοδαπής ασκήσεως, προσευχής και νηστείας, σε κοσμικευμένα περιβάλλοντα άνεσης, καλοπέρασης, συμποσίων και πολυτελείας δεν ευδοκιμεί η αγιότητα. Όπου υπάρχει καλοπέραση, πατριάρχες και δεσποτάδες, συμπόσια και φαγοπότια, δεν βγαίνουν Άγιοι από εκεί. Σημαίνει επιπλέον ότι η ακλινής στάση και αταλάντευτη σε θέματα πίστεως, όλοι αυτοί ήταν αγωνιστές στην πίστη. Κανένας οικουμενιστής Άγιος, πέστε μου έναν οικουμενιστή Άγιο. Προσπαθούν να κάνουν οικουμενιστές Αγίους τώρα. Και στη συνέχεια η τελευταία ενότητα από το δικό μου το Άγιο είναι κορυφαίοι μεταξύ των Αγίων του 20ου αιώνα, ο Άγιος Νεκτάριος και Όσιος Παΐσιος. Και προσπαθώ να παραλληλήσω τους δύο και να βρω ομοιότητες ανάμεσα στον Άγιο Νεκτάριο και στον Γέροντα Παΐσιο, ο ένας στις αρχές του 20ου αιώνα και ο άλλος στο τέλος του 20ου αιώνα, που ανέπαυσαν εκατομμύρια ανθρώπων και οι δύο. Χιλιάδες προσκυνητών στην Αίγινα, χιλιάδες προσκυνητών στην Παναγούδα και στη Σουρωτή. Κανένας από τους άλλους Αγίους δεν είχε τόσους προσκυνητάς και τόση απήχηση όσοι είχαν αυτοί οι δύο Άγιοι, ο Άγιος Νεκτάριος και ο Όσιος Παΐσιος. Το δεύτερο άρθρο, μετά από το δικό μου, είναι το επίσημα κείμενα. Στην ενότητα αυτή έχουμε την πατριαρχική και συνοδική πράξη της αγιοκατατάξεως του Αγίου Παϊσίου, την απόφαση της Οικουμενικής, της Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου που έκανε τον Παΐσιο Άγιο, και στο τέλος και τα ονόματα των Μητροπολιτών που μετήχαν σε αυτήν την Σύνοδο, ο Κωνσταντινούπολης Βαρθολομαίος, ο Σικάγου Ιάκωβος, ο Ελβετίας Ιερεμίας, ο Τωρόντος Σωτήριος, ο Τωρόντος Σωτήριος τώρα, ο μεγαλύτερος οικουμενιστής. Έκανε αγιοκατάταξη τον Παΐσιο. Ο Κρήτης Ειρηναίος, ο Σίμης Χρυσόστομος, ο Βοστόνης Μεθόδιος, ο Μεξικού Αθηναγόρας, ο Γορτίνης Μακάριος, ο Αρκαλοχωρίου Ανδρέας, ο Βελγίου Αθηναγόρας, ο Λέρου Παΐσιος, ο Κιδωνιών Αθηναγόρας. Στη συνέχεια έχω πολύ δύο ενδιαφέροντα κείμενα να τα διαβάσετε, επίσημα κείμενα. Το ένα κείμενο είναι μία επιστολή την οποία υπογράφει και ο Γέροντας Παΐσιος, άγνωστη. Είχαν γράψει μία επιστολή τότε σε μια εφημερίδα ο ηγούμενος της Σταυρονικήτα μαζί με έναν ιερομόναχο, την οποία συνυπογράφει και ο Γέροντας Παΐσιος. Και την συνυπογράφει την επιστολή, διότι γινόταν προσπάθεια να φανεί ότι τα ανοίγματα που κάνει ο Αθηναγόρας έχουν σύμφωνο και το Άγιον Όρος και την Μονή Σταυρονικήτα, και διαμαρτύρονται, και υπογράφει ο Άγιος Παΐσιος και λέει ότι εμείς δεν συμφωνούμε με αυτά που κάνει ο Αθηναγόρας, και στέλνουν γράμμα στην εφημερίδα. Η Νέα Πολιτεία δημοσίευσε την Κυριακή άρθρο που αφορά το Άγιον Όρος με τίτλο «Ρωμαλαία προσπάθεια σωτηρίας ανέλαβε το Οικουμενικό Πατριαρχείο», και εμφανίζει το Άγιον Όρος να συνεργάζεται με τον Οικουμενικό Πατριάρχη. Και το διαψεύδει αυτό και υπογράφει ο Γέροντας Παΐσιος πως εμείς δεν συμφωνούμε με αυτά που κάνει ο Αθηναγόρας. Και στη συνέχεια επίσης είναι ένα απόσπασμα μιας επιστολής της Μονής Σταυρονικήτα, η οποία για κάμποσο καιρό δεν είχε διακόψει το μνημόσυνο του Οικουμενικού Πατριάρχου. Όταν όμως είδε ότι ο Αθηναγόρας είχε φτάσει στο σημείο να δικαιολογεί και το Φιλιόκβε, έγραψε επιστολή με την οποία λέει ότι διακόπτουμε και εμείς το μνημόσυνο του Οικουμενικού Πατριάρχη. Λέει λοιπόν στο γράμμα αυτό: «Συγκεκριμένως εις την ημετέραν, παρόλη την αγιορετική αντίδραση, εμνημονεύαμε μέχρι την ως του Πατριαρχικού ονόματος, φιδόμενοι της Εκκλησιαστικής Συνόδου. Μετά δε την περιφιλιόκβε και πρωτίου ως απλών εθήμων δήλωση του Πατριάρχου, επάυσαμε το μνημόσυνο». Και σε αυτό είναι και ο Άγιος Παΐσιος. Αυτός παρικίνησε τον ηγούμενο να γράψει. Το επόμενο άρθρο, μελέτες και άθρα, είναι ένα πολύ ενδιαφέρον κείμενο του Ναυπάκτου του Ιεροθέου,
όπου παραλληλίζει τον γέροντα Παΐσιο με τον Όσιο Σεραφείμ του Σάροφ. Άγιος Σεραφείμ του Σάροφ, Άγιος Παΐσιος, ο Αγιορείτης. Και κάνει τους εξής παραλληλισμούς, και οι δυο έζησαν στην έρημο, η ζωή στην έρημο, και οι δύο είχαν ανιδιοτελή αγάπη στους ανθρώπους, και οι δύο είχαν επικοινωνία με την κτήση, με την άλογη δημιουργία, και οι δύο είχαν εμπειρία του Αγίου Πνεύματος, είχαν τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος και είχαν εμπειρίες φωτός. Εγεύθησαν το Άγιο Φως, το άκτιστο φως. Το επόμενο άρθρο είναι μικρό άρθρο του Μητροπολίτου Γόρτινου στη Μεγαλουπόλειος, η Ερεμία, ο Άγιος Παΐσιος ως ομολογητής του Ορθοδόξου Πίστεως, που μας λέει και αυτός αυτά που είπε ο Άγιος Παΐσιος για τον Αθηναγόρα που αγάπησε ξένη γυναίκα κτλ. Στη συνέχεια υπάρχουν τρία εξαιρετικά κείμενα του πατρός Αρσενίου Κατερέλου. Τρία. Τα βάλαμε όλα. Είναι εξαιρετικά. Ο πατήρ Αρσένιος ο Κατερέλος οδηγήθηκε στο μοναχισμό από τον γέροντα Παΐσιο. Φοιτητής του Πολυτεχνείου, το οποίο τελείωσε το Πολυτεχνείο, ο πατήρ Αρσένιος Κατερέλος, τον γνωρίσατε μερικοί, είχε επικοινωνία ως φοιτητής με τον γέροντα Παΐσιο και τον κατήφθαινε προς τον μοναχισμό και του έδωσε και το όνομα Αρσένιος του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη. Εδώ λοιπόν από την γνωριμία που είχε ο πατήρ Αρσένιος με τον Όσιο Παΐσιο, στις τρεις αυτές εδώ μελέτες, άρθρα και μία συνέντευξη, μας δίνει προσωπικά του περιστατικά και προσωπικά του γεγονότα από την γνωριμία του με τον Όσιο Παΐσιο. Το πρώτο άρθρο έχει ως τίτλο «Η προσωπικότητα του γέροντος Παΐσιου» και ήταν μια ομιλία που έγινε στο Δημαρχείο της Κόνησης το 2014. Έχω σημειώσει εδώ από το άρθρο αυτό τα εξής. Κάποιος καθηγητής Πανεπιστημίου της Θεολογίας είπε στον γέροντα Παΐσιο, πόσο χαριτωμένα, ακούστε. Γέροντα, στη σελίδα 214. Γέροντα, στην εποχή που ζούμε, τέλη του 20ου αιώνα, είναι δυνατόν να πιστεύουμε ότι υπάρχουν δαίμονες, είπε ο καθηγητής. Είναι δυνατόν να πιστεύουμε ότι υπάρχουν δαίμονες, αστεία πράγματα. Οι δαίμονες δεν είναι παρά η προσωποποίηση του κακού. Αυτό διδάσκουν και στις θεολογικές σχολές και σε μένα. Όταν ήμουν φοιτητής, δεν υπάρχει διάβολος, ούτε δαίμονες. Αυτό είναι μια προσωποποίηση του κακού. Έτσι το λέμε. Το κακό είναι μια έννοια αφηρημένη και το προσωποποιούμε και λέμε ο διάβολος και οι δαίμονες. Είναι δυνατόν να πιστεύουμε, λέει, πως υπάρχουν δαίμονες. Αστεία πράγματα. Οι δαίμονες δεν είναι παρά η προσωποποίηση του κακού. Και ο γέροντας Παΐσιος το απήντησε. Μα τι λες ευλογημένε, εμείς εδώ βλέπουμε δωρεάν σινεμά με δαίμονες. Εμείς τους βλέπουμε τους δαίμονες εδώ και βλέπουμε δωρεάν σινεμά με δαίμονες. Και εσύ λες πως δεν υπάρχουν δαίμονες. Πόσοι μοναχοί έχουν δει δαίμονες. Δαίμονες, τους εμφανίστηκαν δαίμονες στους βίους των Αγίων. Τι λες δεν υπάρχουν δαίμονες. Εμείς βλέπουμε σινεμά με δαίμονες. Κάποτε έστειλε γράμμα σε κάποιες μοναχές και τις προέτρεψε να φύγουν από τη γερόντισά τους. Δέστε, σε μοναχές φύγετε από τη γερόντισσα. Ποιος θα τολμούσε να το κάνει. Να φύγουν από τη γερόντισά τους, η οποία ήταν πλανεμένη και κινδύνευαν. Οι μοναχές του απήντησαν. Γέροντα, εκτός των άλλων, οι ηγουμένοι μας είναι και ευηδείς. Οι ηγουμένοι μας είναι και όμορφοι. Εμείς την αγαπούμε, πώς θα φύγουμε. Είναι και όμορφοι οι ηγουμένοι μας. Δηλαδή έχει ωραία μορφή και απήντησε ο γέροντας. Ευηδείς είναι. Τώρα κατάλαβα γιατί δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε. Γιατί λείπουν βίδες σε όλες σας. Ευηδείς, ευηδείς βίδες, καλές βίδες. Όλες έχετε, λείπουν βίδες. Αφού βλέπετε την οικουμένη σας σαν καλή επειδή είναι ευηδείς, σας λείπουν βίδες από όλες σας. Σας λείπουν. Έχει πολλά τέτοια χαριτωμένα. Κάποτε μου είπε, λέει ο πατήρ Αρσένιος, κάποτε μου είπε, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να ασπαζόμαστε μόνο το φρόνημα από κάθε σωστό γέροντα και να μην δεχόμαστε ό,τι διαδίδεται, γιατί ζούμε την εποχή της παραπληροφόρησης. Τι εννοείται γέροντα? Και απάντησε, το πόσες σάλτσες, παρασάλτσες, παραπληροφορίες και παρατράγουδα άκουσα στη ζωή μου, δεν είναι τίποτα μπροστά σε όλα αυτά που θα κυκλοφορήσουν μετά την κοίμησή μου.
πόσα λένε, αυτό το είπε ο Παΐσιος, αυτό το είπε ο Παΐσιος. Αυτά τα πιο πολλά είναι ψεύτικα. Μην ακούτε. Έλεγαν και θα λένε διάφορα ότι τα είπε δήθεν ο Παΐσιος. Ακούστε τώρα. Αλλά τους τα υπαγορεύει ο εαυτός τους ο Πλανήσιος. Δεν τα είπε ο Παΐσιος, αλλά τους τα λέει ο εαυτός τους ο Πλανήσιος. Πόσο έξυπνα έκανε. Πλανήσιος. Ό,τι όμως έχω πει εγώ ο χαμένος, το τι ακριβώς εννοούσα, μόνο ο Χριστός γνωρίζει και κάποια ούτε εγώ ο ίδιος τα καταλαβαίνω. Βλέπουμε το πόσο ο γέροντας ήξερε να καλύπτει και να κρύβει τον οποιαδήποτε. Έλεγε για τον μακαριστό τον Μητροπολίτη σας Σεβαστιανό, γιατί στην Κόνιτσα έγινε αυτή η ομιλία. Επίσκοποι είναι πολλοί, αλλά Σεβαστιανός κανένας. Παρεμπιπτόντος, λέει ο πατήρ Ασένιος, το ίδιο έλεγε και για τον γέροντα Παρθένιο, τον νυν ηγούμενο της Ιεράς Μονής Αγίου Παύλου Αγίου Όρους. Ηγούμενοι υπάρχουν πολλοί, Παρθένιος κανένας. Και όλοι λένε πως είναι ανάρετος γέροντας. Αυτό από το ένα άρθρο. Το άλλο άρθρο του πατρός Αρσενίου έχει προσωπικά του περιστατικά με τον γέροντα Παΐσιο, ακόμη από τα μαθητικά του χρόνια και μετά ως φοιτητής, είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα κείμενα. Κατά καιρούς έχουν δημοσιευθεί εδώ. Να σας διαβάσω τι λέει παραδείγματος χάρη για τη δεύτερη επίσκεψή του. Η δεύτερη μου επίσκεψή του πατρός Αρσενίου στον γέροντα Παΐσιο, σελίδα 227, ήταν μετά από ένα χρόνο όταν τελείωσα το Λύκειο. Μου έκανε δε τότε εντύπωση το ότι θυμόταν ο γέροντας την πρώτη μας επίσκεψη, αν και ξέρετε πόσο κόσμο έβλεπε καθημερινά. Μετά ως φοιτητής πήγαινε τακτικά στον γέροντα, όπως και πολλοί άλλοι, αλλά πήγαινε και σε άλλα μέρη του Αγίου Όρους, εννοείται. Μια φορά πέρασα από τον πατέρα Εφραίμ τον Κατουνακιώτη. Αυτό συνδέεται με τον γέροντα Παΐσιο, γι' αυτό το αναφέρω. Σπούδαζα τότε στη Θεσσαλονίκη και ήμουν στο δεύτερο έτος του Πολυτεχνείου. Ο πατήρ Εφραίμ, ο Κατουνακιώτης, αν και δεν εδέχεται τότε, όπως ίσως θα ξέρετε, τα έφερε έτσι ο Θεός και τον είδα. Με εδέχθη και μου είπε από μόνος του, έτσι με την βροντερή του φωνή, εν Αγίω Πνεύματι μεταξύ των άλλων οφειλήμων, και αυτό το απροσδόκητο. Εσύ θα γίνεις μοναχός σύντομα. Και όπου φύγε, φύγε. Δεν είχε ακόμη αποφασίσει να γίνει μοναχός. Θα του λέει ξαφνικά ο γέροντας, εσύ θα γίνεις μοναχός. Και όπου φύγει, φύγει. Εγώ βέβαια τότε ζήτησα, και λέει και τη συνέχεια εκεί, πως ο γέροντας Παΐσιος του είπε να κάνεις αυτό, έχει πολλά περιστατικά. Και το τρίτο άρθρο του πατρός Αρσενίου είναι μια θαυμάσια συνέντευξη που έδωσε στον πατέρα Ιωήλ Κωνστάνταρο, τον Ιωκήρυκα της Ιεράς Μητρόπολης Κονίτσης, ο οποίος τον καλωσορίζει. Καλώς ήλθατε πάτερ Ασένιε, σας ευχαριστούμε που δεχτήκατε να μιλήσετε μαζί μας και να μας πείτε πολλά που γνωρίζετε από τον πατέρα Παΐσιο, καθότι τον είχατε ζήσει εσείς και είστε μεταξύ εκείνων οι οποίοι γνώρισαν αυθεντικά τον γέροντα και τη διδασκαλία του. Και αφού απαντάει σε αυτό, του υποβάλλει και το εξής ερώτημα, έχει πολύ ενδιαφέροντα ερωτήματα. Τον ρώτησε λοιπόν πια πώς έβλεπε ο πατήρ Παΐσιος τον οικουμενισμό. Τον οικουμενισμό. Και απαντάει ο πατήρ Ασένιος. Χαίρομαι πάτερ Ιωήλ που θέτετε καυτές ερωτήσεις και βάζετε το μαχαίρι με την καλή έννοια στο κόκαλο. Βέβαια θα απαντήσω διακριτικά αλλά με σαφήνεια. Σελίδα 247. Προφανώς ο γέροντας και δεν συμφωνούσε, για να μην πούμε ότι απαθώς αγανακτούσε και ελόγως εθύμωνε, χωρίς δηλαδή να θυμώνει, έχοντας τον έλογο θυμό κατά τον Μέγα Βασίλειο. Όποιος θέλει πιο πολλά για το θέμα του οικουμενισμού που πρωτοθήξατε, συγκεκριμένως της ενώσεως των εκκλησιών, ας διαβάσει μεταξύ των άλλων και μία επιστολή του ιδίου του γέροντος, μικρή είναι, 7-8 σελίδες, που έστειλε στις 23 Ιανουαρίου
1969 από το Άγιον Όρος προς τον Μακαριστό Αρχιμανδρίτη Πατέρα Χαράλαμπο Βασιλόπουλο στην εφημερίδα Ορθόδοξος Τύπος. Και στα υπόλοιπα άρθρα δημοσιεύεται αυτή η επιστολή εδώ. Εγώ απλώς για να σας υποκινήσω το ενδιαφέρον και να μην την πάρετε και την πετάξετε, έχει πολύ ενδιαφέροντα θέματα. Και να σας πω ότι ειδικό στο τεύχος αυτό έκανε πολύ πολύ καλή διάδοση στο διαδίκτυο. Μου τηλεφώνησε χθες κάποιος κύριος από την Πελοπόννησο, επειδή δημοσιεύθηκα και στον Ορθόδοξο Τύπο το δικό μου το άρθρο, το πρώτο, για να με συγχαρεί για το άρθρο αυτό. Και μου λέει, Πάτερ Θεόδωρο, μην νομίσετε πως αν σας τηλεφωνήσαμε λίγοι να σας συγχαρούμε, πως είμαστε μόνον τόσο λίγοι, είμαστε πολλοί που συμφωνούμε μαζί σας. Αλλά δεν φαίνονται. Και δεν σας τηλεφωνούν όλοι για να μην σας ενοχλούν. Μετά ένα επόμενο άρθρο είναι του Αρχιμανδρίτη Ιωήλ Κωνστάνταρου, αυτός που πήρε τη συνέντευξη, ένας εξαιρετικός ενάρετος κληρικός, ο Όσιος Παΐσιος ο Αγιορείτης, Κόνιτσα και η Ιερά Μονή στο Μίου. Και παρουσιάζει εδώ πώς πέρασε ο Όσιος Παΐσιος όταν έγινε μοναχός και πώς πέρασε τα παιδικά του χρόνια στην Κόνιτσα, αλλά και όταν έγινε μοναχός στην Ιερά Μονή του στο Μίου στην Κόνιτσα. Επίσης ο πατήρ Ιωήλ Κωνστάνταρος σε ένα δεύτερο άρθρο του, «Η αγάπη και η διάκριση του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου», και ένα άρθρο που προκάλεσε σεισμό, γι' αυτό να το διαβάσετε, στη σελίδα 276 του πατρός Αναστασίου Κοτσοπούλου, ενός πολύ καλού νέου αγωνιστού ιερέως εγγάμου από την Πάτρα, με θέμα «Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης, σύγχρονος ομολογητής του Ορθοδόξου Πίστεως». Γιατί προκάλεσε σεισμό? Διότι ο πατήρ Αναστάσιος το άρθρο του αυτό το κυκλοφόρησε σε φυλάδιο και το διένυμε σε χιλιάδες αντιτύπων. 20, 30, 40.000 το τύπωσαν κι άλλοι. Αυτός είχε τυπώσει 10.000 αντίτυπα, να τύπωσαν κι άλλοι και το διένυμε. Και θορυβήθηκαν οι οικουμενιστές, διότι εδώ δημοσιεύει αυτήν την επιστολή του πατρός Παϊσίου, όπου λέει ότι ο Αθηναγόρας αγάπησε μία ξένη γυναίκα και ότι ανάμεσα στους οικουμενιστάς δεν είδα κανέναν να έχει ουσία, να έχει ψύχα, όλοι επιπόλαιοι είναι. Όλοι οι οικουμενιστές είναι επιπόλαιοι, κανένας δεν έχει ψύχα και ενοχλήθηκαν. Γιατί δημοσιεύει τα κείμενα αυτά ο πατήρ, μα του Αγίου Παϊσίου, γιατί δεν στρέφεσαι εναντίον του Οσίου Παϊσίου, τον κάνατε και Άγιο. Εσείς οι οικουμενιστές τον ανακηρύξετε και στρέφεστε εναντίον ενός ιερέως ο οποίος παρουσιάζει αυτά που λέει ο Άγιος Παΐσιος. Έγινε σεισμός στο διαδίκτυο, σεισμός πραγματικά. Πολλές ημέρες είχαν σαν στόχαστρο όλοι τον πατέρα Αναστάσιο τον Κοτσόπουλο. Επίσης ο γνωστός μας ο πατήρ Άγγελος Αγγελακόπουλος, ο Άγιος Παΐσιος, ένα του οικουμενισμού, παρουσιάζει και αυτός περίπου τα ίδια κείμενα. Και επίσης με το ίδιο θέμα και ο πατήρ Ασένιος Βλιαγκόφτης, ο Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης, ως υπέρμαχος της Ορθοδοξίας και πολέμιος της πλάνης και των αιρέσεων. Τώρα στη συνέχεια, ένας μοναχός Πατάπιος Καυσοκαλυβίτης γράφει ένα σύντομο άρθρο, ο Όσιος Παΐσιος ο Αγιορείτης ως Καυσοκαλυβίτης. Τα καυσοκαλύβια είναι στην έρημο του Αγίου Όρους, στην άκρη του Αγίου Όρους. Εκεί έζησε ο Άγιος Μάξιμος ο Καυσοκαλυβίτης και γι' αυτό ονομάστηκαν τα Καυσοκαλύβια. Εδώ λοιπόν λέει στην αρχή, για τον σύγχρονο μας Όσιο Παΐσιο έχουν γραφεί πολλά. Δεν είναι όμως αρκούντος γνωστό ότι ο Όσιος Παΐσιος, που ανέπαυσε χιλιάδες ψυχές στην αυλή του ταπεινού κελιού του στις Καριές, ξεκίνησε τη μοναχική του ζωή στη σκήτη Αγίας Τριάδος των Καυσοκαλυβίων. Εκεί πρώτα πήγε και ξεκίνησε την άσκησή του. Σύμφωνα με μαρτυρίες επιζώντων πατέρων που τον γνώρισαν εκείνη την εποχή, ο Όσιος Παΐσιος, λαϊκός τότε, Αρσένιος ονόματι, ήλθε στα Καυσοκαλύβια το πιθανότερο το καλοκαίρι του 1953 και έμεινε λίγους μήνες ως δόκιμο στην καλύβη της υπαπαντής του Σωτήρος, υποτασσόμενος στον γέροντα Κοσμά που είχε υποτακτικό τον μοναχό Δημήτριο. Οι πατέρες της Κήτης μάλιστα τον θυμούνται να σκαλίζει με επιμέλεια το μικρό περιβόλι της καλύβης
Τελικά όμως ο Αρσένιος αναχώρησε από τη Σκήτη. Και όπως ο ίδιος εμπιστεύθηκε στον αχάριτο τον μοναχό Παύλο, σημερινό γέροντα της γειτονικής Καλύβης, αλλά και αργότερα στις μοναχές του ησυχαστηρίου του Αγίου Άντου Θεολόγου της Ουρωτής, στο οποίο αναπαύεται, αιτία για την αναχώρησή του από τα Καυσοκαλύβια είναι το γεγονός ότι οι γεροντάδες ήταν ζηλωτές, ήταν παλαιοημερολογίτες, φανατικοί, και δεν θέλησε να μεγαλώσει και να ανδρωθεί μέσα σε ζηλωτές ο Όσιος Παΐσιος και έφυγε από το Άγιον Όρος. Ένα άλλο άρθρο το οποίο πήραμε από την Πειραϊκή Εκκλησία του γνωστού μας Κωνσταντίνου Χολέβα, ο Άγιος Παΐσιος υπέρ του γένους και της πατρίδος, έχει συγκεντρώσει εδώ ο καθηγητής ο Χολέβας μερικά θέματα, μερικές ρίσεις του Αγίου Παϊσίου υπέρ της πατρίδος. Να μην λέμε μόνο για την Ορθοδοξία, φρόντιζε και για την πατρίδα ο Άγιος Παΐσιος. Επίσης, ένας θεολόγος ενάρετος και αγωνιστής, ο πατήρ Ιωάννης Τάτσης, έχει γράψει ένα άρθρο κι αυτό από την Κόνιτσα και ο Γιάννης ο Τάτσης, ο οποίος έχει μια εξαιρετική ιστοσελίδα, να την βλέπετε, την ιστοσελίδα θρησκευτικά, και είναι θεολόγος καθηγητής σε γυμνάσιο, ο Όσιος Παΐσιος, ο εν Κονίτσι ανατραφής. Και μας παρουσιάζει εδώ τα της ανατροφής του στην Κόνιτσα. Και τελικώς, από το περιοδικό Ορθόδοξη Μαρτυρία, ένα κυπριακό περιοδικό, ένα χαριτωμένο άρθρο, ο Όσιος Παΐσιος και τα ζώα. Πόσο πολύ αγαπούσε ο Όσιος Παΐσιος τα πουλιά, τα φίδια κτλ. Και τελειώνει η θεοδρομία, τελειώνει με εξαιρετικά ποίηματα. Ένα ποίημα του πατρός Αρσενίου Κατερέλου, προσωπικό αφιέρωμα στον Όσιο Παΐσιο Αγιορείτη, συγκινητικό, θα σας διαβάσω ένα στίχο, δύο μόνος. «Γέροντα, ορόσημο για μέ ήσουν στη ζωή μου, μικρό παιδί σε γνώρισα και αγάλιασε η ψυχή μου, πόσα δε μου δίδαξες και πόσα δε μου είπες, πόσες φορές με μάλωσες και μόνο δίκιο είχες, εμπρός στην Άγια σου μορφή στο ταπεινό καλύβι, ήρθα αμέτρητες φορές σαν το μικρό σπουργίτη. Με σπασμένα τα φτερά, με μάτια βουρκωμένα και λογισμούς αμέτρητους ήρθα κοντά σε σένα». Και συνεχίζει. Υπάρχει ένα εξαιρετικό ποίημα σε στίχους μάλλον 15 σύλλαβους από ό,τι βλέπω εδώ, όπως έγραφαν παλιά ποίηματα, ενός πρωτοπρεσβυτέρου από την Ιπάτη κάτω από τη Λαμία. «Η Κεσία το εναγείς», μας το έστειλε μόνος του αυτός, «το εναγείς Οσίου Πατρί ημών Παϊσίου το νέο». Εξαιρετικό, λίγο δύσκολο στη γλώσσα, που αρχίζει: «Της αρήτου σου σοφίας και της θείας σου προνοίας, τις δινήσετε Χριστέ μου, εξυπήν ανερευνήσε των βυθών, όσοι περέχει ουρανώντε και θαλάσσις, τότε εύρος και το μήκος και το βάθος και το ύψος». Και αφού λέει πολλά κτλ κτλ, πηγαίνει μετά στους Αγίους. «Σύ ανέδειξες Χριστέ μου ήλιε δικαιοσύνης στους νεοφανείς Αγίους, άστρα σύς παραμυθίας, ή εξόλης της καρδίας της ψυχής της διανοίας, των προσήλων παριδόντες, σε ηγάπησαν γνησίως». Και φτάνει και στον Όσιο Παΐσιο: «Εν το μέσο υπερλάμπη των νεοφανών Αγίων και Παΐσιος ο Θείος, ο Θεοειδής και Μέγας, ως κατήβγασεν εξάθω άπασαν την οικουμένην. Τις εξήπη του Οσίου τα παλέσματα, τους άθλους, ούσπρεκρα των δαιμόνων και παθόντε των αγρίων κατεπάλεσεν ο Μέγας». Είναι πολύ καλό ποίημα. Και επίσης, ως κατακλείδα, έχουμε δύο εξαιρετικά ποίηματα της Χριστονύμφης μοναχής, της Χριστοϊφάντου. Δεν την γνωρίζετε όλοι σας την Χριστονύμφη μοναχή, εγώ την γνωρίζω πάρα πολύ καλά, συνδέθηκε τα τελευταία χρόνια μαζί με τον πατέρα Σένιο, μαζί μου, και έρχονται και στο σπίτι μου συχνά και συζητούμε. Είναι και αυτή παιδί του γέροντος Παϊσίου. Είχε την ιστοσελίδα Χριστοήφαντος, τώρα όμως την έκλεισε. Αυτή λοιπόν αφιερώνει δύο ποίηματα στον Όσιο Παΐσιο. Από το πρώτο σας διαβάσω ένα-δύο στίχους. «Μέσα στο καταχύμωνο που όλα ησυχάζουν, χαρά στα σήμαντρα ηχούν, αντιλαλούν και κράζουν. Πνοή ανέμου έφερε το αέρ του Αγίου, το εκφαράστον μοναχού Οσίου Παϊσίου. Καπαδοκία Κόνιτσα, Σινά και Άγιον Όρος, και του στομίου η μονή ριγούν αγλαοφόρος.
στις Παναγούδας το κελί καμπάνες αντιχούνε, στάθω την Άγια Κορυφή πουλιά δοξολογούνε. Στον τάφο σου νυχθημερών ψυχές πολλές διαβαίνουν, και γόνοι κλείνουν και καρδιά με δάκρυα τον ρένουν. Τρέχουν πιστοί στις εκκλησιές, ψάρουν υμνολογούνε, εμπρός την Άγια σου μορφή θερμός παρακαλούνε. Όσοι ενήν Παΐσιε, μαρτυρικούς τους κόπους σε δέχθης χάρη ναύθωνον, συνδράμεις τους ανθρώπους. Μα τώρα αναπάβεσαι εις δόξαν παραδείσου και στους ναούς φωταγωγή η Άγια η μορφή σου. Πολύ ωραίο ποίημα και ένα δεύτερο ποίημα της Χριστονύφης και τελικώς και ένα ποίημα από το περιοδικό «Οι δράσεις μας» του Σωτήρος με τίτλο «Στον πατροκοσμά του 20ου αιώνα αφιέρωμα στον Άγιο Παΐσιο». Με λάδι άλυψε ο Άγιος τον καλό αναδεκτό του, ο Άγιος Αρσένιος. Με λάδι άλυψε ο Άγιος τον καλό αναδεκτό του και έδωσε στον Αρσένιο τη χάρη την ευχή του. Σαν αθλητής να πορευτεί στο μάτιο του το κόσμο, να γιάσει και να μιμηθεί την βιωτή Αγίων. Σαν ήρθε και μεγάλωσε το έθραυστο δοχείο και ο θείος Έρος έτρωσε την σάρκινη καρδιά του, τότε και στον Παΐσιο τον μοναχό Κυρίου η έρημος η άνοιγμος άνοιξε την αγκάλι. Και τα λοιπά. Και δόξα τω Θεώ με τα ποίηματα τελειώνω και εγώ και την παρουσίαση αυτού του, το έχω μέσα στην καρδιά μου, το